λεπτών. Είναι πάρα πολύ υγιεινό, είναι πάρα πολύ φθηνό και είναι ένας συνδυασμός που πρέπει να μάθετε τα παιδάκια σας από μικρά να τρώνε το ρύζι με τη φακή. Ωραία. Εντάξει, πρέπει να μάθουν να το τρώνε αυτό. Μετά σας φυλάω και ένα γλυκάκι, επίσης των 10 λεπτών. Είναι το νούμερο και ένα. Οικονομικό. Το νούμερο, είναι πάρα πολύ οικονομικά και τα δύο. Είναι το νούμερο ένα γλυκό που τρώνε οι Αυστραλοί. Οι Άγγλοι γενικά, αλλά οι Αυστραλοί το έχουν κάνει πολύ διάσημο. Λέγεται Λάμιγκτον. Τη συνταγή μου την έδωσε η φιλενάδα μου η Άλεξ Ρομπόρας. Ναι, Αυστραλέζα. Είναι φανταστικό και είναι το αγαπημένο γλυκό. Πώς έχουμε εμείς, ρε παιδί μου, την καρυδόπιτα. Ναι. Όπως εμείς αγαπάμε την καρυδόπιτα, αυτοί έχουν τα Λάμιγκτον. Καθημερινό οικονομικό γλυκό του που είναι φανταστικό. Πάμε. Πού είναι ο Σπύρος? Ωραία πραγματάκια, εύκολα και γρήγορα. Θες να δοκιμάσεις εσύ? Λοιπόν, θέλουμε. Δεν ξέρω, θέλεις. Για το φακόριζο, ξεκινάμε το φακόριζο, έτσι. Τρεις κουταλιές της σούπας Βιτάμ με έλαια καρύδας και αμυγδάλου. Είναι τέλειο στη γεύση. Να το αλείψεις και στο ψωμάκι σου. Δύο ξερά κρεμμύδια ψιλοκομμένα. Μία σκελίδα σκόρδο. Δύο φλιτζάνια ρύζι μπασμάτι. Εμένα μου αρέσει να βάζω τον μπασμάτι όταν χρησιμοποιώ καρύδα. Ναι. Γιατί του δίνει αυτή τη γεύση την εξωτική. Μου αρέσει πάρα πολύ. Τέσσερα φλιτζάνια νερό ή μπορείτε να βάλετε, παιδιά, και νερό καρύδας που είναι φανταστικό. Μπορείτε να βάλετε επίσης και γάλα καρύδας, αλλά δεν θέλω το γάλα καρύδας που έχει μέσα ζάχαρη. Κυκλοφορεί στο εμπόριο γάλα καρύδας απλό. Χωρίς ζάχαρη, το φυσικό. 4-5 σπόρους κακουλέ, 2 γαρίφαλα, 2 φλιτζάνια φακές βρασμένες, αλάτι, πιπέρι και αν θέλετε μπορείτε να βάλετε και καρύδα αποξηραμένη που την έχουμε κόψει σε κυβάκια. Έλα, δοκιμάσεις και εσύ. Τριμμένη, εντάξει. Πάμε. Καλώς όρισες. Καλώς το παιδί. Ναι. Και εσύ δεν τρως καρύδα. Και εγώ πεθαίνω για καρύδα. Τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι για την καρύδα. Θα την κάψω. Έχω γίνει αλλεργικός στην καρύδα. Γιατί? Από τότε δεν θα βλέπω μπροστά μου. Από πότε? Τι καρύδα έτρωγες? Από πότε? Ναι. Τι να τρώγα. Συγγνώμη, στη ζούγκλα πήγες και εσύ στη ζούγκλα. Ναι, με τον Ταρζάν, άστο. Πότε καλά, πείτε μου και εμένα. Τι επεισόδια έχω χάσει εγώ. Άστο, άστο. Πες μου, Σπύρο μου. Τι τρώγατε και εσείς καρύδα? Τίποτα άλλο όμως. Δεν είχε μέσα ρίχνει και φακές. Μου κάνεις πλάκα. Σπύρο. Survivor πήγαμε. Δεν... Α, ήσουν στο Survivor. Από εκεί. Α, δεν το ήξερα εγώ. Πού να το ξέρω εγώ ότι ήταν στο πρώτο Survivor? Πού να το ξέρω εγώ αυτό, δεν το θυμάμαι. Παιδιά, θέλω να δοκιμάσω κι εγώ τώρα. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε. Θέλω να κάνω κάτι εξετάσεις, γι' αυτό δεν τρώω, όχι ότι μ' αρέσει. Θέλω να ξεκινήσουμε και να σας πω ότι η καρύδα είναι από τις νούμερο ένα υπερτροφικές.